Καλησπέρα, συγχαρητήρια στην ομάδα της ΕΦΑ για τη νίκη. Κάναμε ένα καλό αμυντικό παιχνίδι, χάσαμε στους 60 πόντους. Η ομάδα ήταν καλά προσαρμοσμένη πάνω στους παίχτες κλειδιά της ΕΦΑ. Νομίζω ότι περιορίσαμε αρκετά την επιθετική της παραγωγικότητα. Το πρόβλημά μας ήταν καθαρά επιθετικό. Γνωρίζουμε όλοι ότι είμαστε μια ομάδα νεανική. Η απειρία μας κόστησε με 19 λάθη και 10 κλεψίματα αντιπάλων. Και φυσικά η απουσία του Τζέικ. Όπως γνωρίζουμε, είμαστε μια ομάδα με μικρό rotation, νεανικότητα και απειρία. Νομίζω τα τρία στοιχεία που ήταν κυρίαρχα στο παιχνίδι σήμερα. Και δεν μας βοήθησαν στο να ανταπεξέλθουμε στην επιθετική άμυνα και στην πίεση που έβγαλε η ομάδα της. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλή συνέχεια. Εγώ πλευρά θέλω να πω στο ΑΠΟΕΛ καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Είναι μακρύς ακόμη η σεζόν. Όσον αφορά για μας, εντάξει, μετά το πρώτο δεκάλεπτο το οποίο πήγαμε λίγο νοθρά στο παιχνίδι, ξύπνησαν οι παίχτες μας, κατάλαβαν ότι δεν μπορούμε μόνο από την επίθεση να κερδίσουμε κάποιον παιχνίδι. Έσφιξαν τα δόντια τους, έπαιξαν την άμυνα τους και η συνέχεια φάνηκε. Εμείς ερχόμασταν από ήταν ξανά στο γήπεδο μας, δεν είχαμε επιλογή να χάσουμε και δεύτερη φορά συνεχόμενη στο γήπεδο μας. Το ήξεραμε ότι ήταν σαν ένας τελικός για μας, για να μην μείνουμε και πίσω πολύ στο πρωτάθλημα, αν και είναι αρχή. Όσο μάλλον θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου για την εμφάνισή τους, ειδικά αμυντικά, ειδικά για την ενέργεια και το πάθος που δώσα στο παιχνίδι. Να ξαναδώσω τις επιτυχίες μου καλές στο ΑΠΟΕΛ και καλή σεζόν να έχουμε όλοι μας. Ναι, νομίζω ότι αυτή η συζήτηση δεν οδηγεί πουθενά. Παράπονα από την διαιτησία δεν έχω μόνο στο τελευταίο λεπτό. Βλέπω πράγματα που τουλάχιστον στη δική μου αισθητική και στη δική μου μπασκετική λογική ξεπερνούν τις δικές μου μπασκετικές εικόνες και προσλαμβάνωσες. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού υπήρχαν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Έχω την αίσθηση ότι, είχαμε τον απαιτούμενο σεβασμό για ένα σύλλογο με το μέγεθος και το πελληνικές του ΑΠΟΕΛ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσω τίποτα περισσότερο. Νομίζω ότι ήταν και ένα τηλεοπτικό παιχνίδι. Είχαν την ευκαιρία να αυτά που λέω να τα δούμε και σε real time. Με τη σειρά μου να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της ΕΦΑΣ. Ξέραμε από την αρχή ότι θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι για μας. Είχαμε κάποιες απουσίες. Κάναμε πάρα πολλά λάθη και δεν μπορείς να έχεις απέτηση να νικήσεις άμα έχεις τόσα πολλά λάθη. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες, μόνο σκληρή δουλειά και θα τα θα δούμε στη συνέχεια. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη για μας σήμερα. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι το συγκεκριμένο θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Εξάλλου και ο ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα που πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει και θα χτυπήσει ή θα παίξει στα ίσα τους δύο μεγάλους, αν θέλετε να πούμε, του Κυπριακού πρωταθλήματος, Κεραυνών και ΑΕΚ. Το έδειξε και στα φιλικά, το έδειξε και στην πρεμιέρα και σήμερα ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και αυτό δίνει ακόμα περισσότερη σημασία στην νίκη μας τη σημερινή. Εντάξει, ήταν τώρα να μιλήσω για την ομάδα μας. Οι συμπαίκτες μου ήταν συγκλονιστικοί σήμερα, τα έδωσαν όλα, ίδρωσαν και αίματωσαν τη φανέλα κυριολεκτικά. Συγχαρητήρια σε αυτούς και καλή συνέχεια στο ΠΟΕΛ. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η φανέλα της ΕΘΑΣ είναι πάρα πολύ βαριά και όλοι ανεξαιρέτως και δεν απευθύνομαι φυσικά
στον προπονητή, στον φίλο μου τον Χρήστο, πρέπει να τη σέβονται. Πρέπει να σέβονται το δρόμο πάνω στη Φανέλα και το μάτωμα της Φανέλας. Ευχαριστώ.